хранене, въздържане от храна. Това е стил, лайфстайл е това. Това не сега, не пайдалин. Това е... Пайдалоджин е стил на живот. Лео ти, пайдалоджин δεν είναι μόνο μια μέθοδο θεραπείας, είναι κάτι ολιστικό, το οποίο περιλαμβάνει τη θεραπεία, περιλαμβάνει τη διατροφή, περιλαμβάνει την άσκηση, όλο ένα πακέτο. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι μια μέθοδος μόνο αυτή. Γι' αυτό τώρα βέβαια εμείς στο 5ωρο αυτό δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά. Αυτό θα γίνει όταν θα δει ο Master Sao, ο οποίος θα αναπτύξει και τον τρόπο, εκτός από τη θεραπεία, θα αναπτύξει και τη διατροφή, θα αναπτύξει και το συναίσθημα, γιατί πολλές ασθένειες ξέρετε οφείλονται στο συναίσθημα, θα αναπτύξει και την άσκηση και πώς πρέπει να ζούμε πιο απλά. Храненето трябва да ни бъде такова, както на нашите прародители преди 100-200-300 години, основно са зърнени храни и не трябва да се прекалява с вода. Това е описано в книгата. Αυτός λέγεται διατροφή, ότι η διατροφή μας πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο απλή γίνεται. Δηλαδή ότι, να τρώμε ό,τι βγάζει φύση και όταν τα βγάζει. Ένα είναι βασικό αυτό και το άλλο είναι δεν σημαίνει ότι πρέπει να πίνουμε 3 λίτρα νερό την ημέρα. Αυτός λέει ότι πρέπει να πίνουμε τόσο νερό όσο χρειαζόμαστε. Όταν διψάμε πίνουμε, όταν διψάμε δεν πίνουμε. Έτσι, το γράφει μέσα στο βιβλίο του. Един възстановен и здрав организъм може да си произвежда сам и инсулин и хранителни вещества и няма да има особена нужда от външен прием. Λέει ότι ένας οργανισμός ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση μπορεί μόνος του να δημιουργήσει τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία, μέταλλα, βιταμίνες που χρειάζεται χωρίς να χρειαστεί να πάρεις πολλά απέξω. Той метод е създаден за обикновените хора, да не е скъп, да се използват по-малко, нали, по-малко като хранителни добавки, да бъде достъпен до всеки и да е прост и елементарен да го възприеме всеки. Είναι μια методος η οποία είναι πάρα πολύ απλή και έχει δημιουργηθεί για να μην μπαίνει ο απλός κόσμος στη διαδικασία των ακριβών συσκευασμάτων, θεραπειών, τεχνικών και όλα αυτά. Είναι κάτι το απλό που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο απλά και λιτά. Кажи, че дългите семинари не са само Пай Дай Ладжин. Там има и бягаща медитация, има и стояща, има и седяща медитация. Там е много по-разширено. На седмия ден. Да, не, тия седем дни. Това много неща се правят. Аз казах някакви неща за седем. Οι 7 μέρες που θα γίνει το σεμινάριο, όταν θα γίνει το σεμινάριο, και άλλο το καλό γίνει, έτσι. Λοιπόν, δεν θα είναι μόνο η θεραπεία, όπως είπαμε, η διατροφή, οι ομιλίες, αλλά θα υπάρχει και. Πώς είναι, Αλεξάνδρα, θα υπάρχει και. Διαλογισμός, όρθιο, σε καθιστή θέση. Θα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Всеки се пита как да повиши енергията, да работи, да прави пайдалоджин. След това има една техника, която ще ми покажа за въртене на кръста, да активира бъбречната енергия. Пак диафрос техникес, пос на борешиш на войтиш пръвност, както на сфики мира. Това ма спи. Акси с енергия. Акси с и пос на войтиш και την сфики мира. Και γίνεται μέσω στροφής στην οσφυγική μυσμήρας, αλλά είναι η αύξηση ενέργειας. Ναι, για να μπορείς να αυξήσεις την ενέργεια. Също κляпенето, което се изпълнява както преди са клякали нашите родители в туалетна, там също енергизира организма, тъй като скъсените ахилесови сухожилия се разтягат. Клекнал тазовите мускули. Тези неща, трябва да ги покажем да ги кажем. Аз ще ги покажа, само казвам да бързо, само за една дума. Ахилесовите се разтягат, тазовите мускули се разтягат и гръбначният стълб се разтягат сегментите. Είπε тогава Александър, ότι μπορούμε να αυξήσουμε την ενέργεια του σώματος κάνοντας μια άσκηση η οποία έχει στροφή στη μέση. Μπορούμε να το ίδιο πράγμα να το κάνουμε αν λυγίσουμε με κάποιο τρόπο, θα τη δείξει μια άσκηση η οποία πρέπει να λυγίσουμε γόνατα, να τεντώσουμε τους αχίλιους τένοντες, να βάλουμε το κεφάλι μέσα για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η ροή της ενέργειας στο μεσημβρινό. Има ένα τεχνικά за ούδρене на гърба, wall hitting. Тя е много добра за гръбначни изкривяване, за активиране енергията в зоната на гръбначния стълб. Ще покажем. Έχει μια τεχνική χτυπήματα στη σπονδυλική στήλη που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε προβλήματα στη σπονδυλική στήλη. Όπως σχολίωση, δηλαδή σχολιώσει, σχολιώσει, κυφώσεις και όλα αυτά. И ако имаме по-дълъг семинар, там вече ще има и съответната медитация, съответното дишане. Και μετά, όταν θα γίνει αυτό το 7ήμερο που λέει, θα υπάρχει ο διαλογισμός, θα υπάρχει η σωστή αναπνοή. Ако някои се питат защо, някои има по-добри резултати, някои по-малки резултати.
от пайда. По-малки резултати имат те, които по-малко практикуват. Λέει ότι μπορεί να ρωτήσουν μερικοί γιατί υπάρχουν, υπάρχουν τα αποτελέσματα είναι πιο λίγα σε κάποιους και σε άλλους είναι περισσότερα. Αυτό σημαίνει γιατί εξαρτάται από την πρακτική που κάνει ο καθένας. Защо всички заболявания в крайна сметка са болести на сърцето, тъй като сърцето е император на нашия организъм и всяко нещо случило се с, император, с обкръжението на императора рефлектира и върху самия император. Затова в основата... Υπάρχει άλλη μια ερώτηση, γιατί λέει όλες οι ασθένειες είναι ασθένειες της καρδιάς, ξεκινάνε μάλλον από την καρδιά και απαντάει γιατί η καρδιά είναι, είπαμε, είναι το σπίτι της ψυχής, είναι ο αυτοκράτορας του σώματος και γι' αυτό όλα τα κακά ξεκινάνε από, ξεκινάνε από κάτω και πάνε προς την καρδιά. Да, казахме, че пайдаладжин е синергия и помощ на всяка една специалност и професия и проблем. Синергия и безценна помощ. И безценна помощ за професионалисти в различни сфери на социалния живот. Като пайдаладжин може да го използват освен, освен простите хора, може да го използват всички професионалисти. Професори, министри, ектос, или за олата стромата на антропон, από σκουπιδιάρδες λέει μέχρι προφέσορες. Да, многото пари в здравеопазването ще отидат в социалната сфера, защото няма да има нужда. Και έτσι λέει... Да. Да продължаваме малко по-на... Практика. Сега, един пример с Тесла, че той казва, ако искаме да разберем света, Никола Тесла трябва да мислим от гледна точка на чистота, вибрация и трептение. Και λέει, ο Тесла έχει πει ότι άμα θέλουμε να... Даме, дай ме малко назад. Да, добре. Добре. Да. Ама фермо на дума. Дай го малко назад. Добре, за Тесла. Ето. Не беже. Ето, ако искате да... Ама, θέλουμε, ама θέλετε, ако θέλουμε να καταλάβουμε το мистика της, της φύσης, σκεφτείτε για την ενέργεια, για την συχνότητα και για την τόνιση. Αυτό είπε ο Τέσλα. Mm. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι κάθε ιστός, κάθε όργανο έχει τη δικιά του δόνηση και τη δικιά της συχνότητα. Това обяснява теорията на китайската медицина за движението на енергията. Че има енергия, нашето тяло е енергия. Αυτό λέει професор Κουράλαβο ότι σημαίνει ότι όπως λένε ενέργεια και, η βιβράτσια. Υπάρχει ενέργεια μέσα στον οργανισμό όπως υπάρχει και η δόνηση και η συχνότητα. Да. Това казва и Макс Планк, че всичко е вибрация. Той преоткрива, нищо ново няма в света. Той преоткрива знанията на, на древните знания. Точно така. И ги препредава на белия човек. Да. 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 Давай по-натам. Да. Добре. Хубаво. Да почвам така по малко, един по един, нали, методите. Да. Макс План казва, че с вибрацията си комуникират всички, всички живи субекти и хора и животни. Всичко е с вибрация и с трептение и с енергия. Това е. No. Кой той? Макс, Брус Липтън. Брус Липтън. О, Брус Липтън. И дониси, и не, и, и, и протоколни глоса. Между Софиас, оли изодени организми, древните знания облечени в съвременни на наука. Да, научни, в научни да. Да. И, и един български учител казва също, и при едно заболяване има едни вибрации, при друго други, променят се, всичко се променя човек. Една с вулгара от Денов лей ти σε κάθε ασθένεια υπάρχει ότι η δόνηση αλλάζει από ασθένεια σε ασθένεια, από άνθρωπο, μάλλον από ασθένεια σε ασθένεια, αυτό είπε αυτός. Και ότι πάντα υπάρχει δόνηση και υποβαθμίζεται σε περίπτωση παθολογίας. И това е последно на, на Руми. Той каза, че всичко вселената, което казахме, се намира вътре в теб. Искай от себе си. Και ο, ο, кой, кой той? Руми. Και ο Руми λέει ότι όλα βρίσκονται όλο βρίσκεται. Κοέ. Ό,τι υπάρχει στο γύρο κόσμο βρίσκεται μέσα. Ό,τι υπάρχει στο γύρο κόσμο βρίσκεται μέσα. Какво казва Конфуци? Чух и забравих, видях и запомних, преживях и разбрах. Λέει ο Κουφούκιος είπε, άκουσε και ξέχασε, άκουσα και ξέχασα, είδα και θυμήθηκα, έζησα και ξέχασα. Ρασμπράχ, κατάλαβα. Ρασμπράχ, ή και κατάλαβα, ναι, ναι, και κατάλαβα.
Κατάλαβα και από πού είχε. Τελευταίο. Έζησα και κατάλαβα. Λέει, άκουσα. Το βίωσα και ξέχασα. Άκουσα και κατάλαβα. Είδα και θυμήθηκα. Όχι, άκουσα και ξέχασα. Άκουσα και ξέχασα. Είδα και θυμήθηκα. Το βίωσα και το κατάλαβα. Ναι, ναι. Σα μπράβει. Πρέπει να το προσβεβαιώσει, να το προσβεβαιώσει. Και πρέπει, λέει, να το ζήσει για να το καταλάβει. Здравия човек, кажем, че е балансирания човек, това от гледна точка на китайската медицина. Това въобще няма ги занимава вече. Аз свършам тем накрая. Да, еми, аз ако съм сам го правя това нещо, аз го направя във Варна. Да, да. Фабер, разбираш, кажи им, че здравия човек е балансиран, каза ли? Лей от игис антропос и не сропименос. Това е мастер Сяо. Аз още края на миналата година започнах, преди той дойде в България, защото много ми хареса да на моите семинари да разказвам за неговата. Авто си на мастер Сяо. Ето. Да. Мастер Сяо. По целия свят. Да. Това е в Штатите. В Америки. Да. 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 Това е ша, различно ша, различен цвят и после ще ги видят. Това е диафрагмофесто ша. Да, видели. Да, да. Кажи, че вече в България провеждаме еднодневни, тридневни, четиридневни, скоро и международни едноседмични семинари. Ме интересува ли? Да, ми да, може някой да дойде. Някой в България. Ти ще дойдеш в България на едноседмичен семинар. Само дни си идваме в Гърция ли? Да. Той иска да си седи тук. Да, той иска да седи тук. Да. Международни семинари правим с хора от целия свят. Лей, ти си в България, кано лей, игра семинария, педа ура, диимера, триимера, какво сега? Да, на практика сега. Готово, благодаря за вниманието. Ευχαριστώ пара по лиги, ти просеки са. Thank you! Thank you for your attention. Practice. Now we start with practice. Зекинаме практика. Практики. Чакай. Ще направим 5 минути почивка обаче.